Η Ριάννα ήταν από τις πρώτες που λάνσαρε τη μόδα των κοκκινών μαλλιών. Οι κοκκινομάλες τραγουδίστριες ήρθαν τώρα και στην Ελλάδα, η Κρυσταλλία από τους Άδεργιου και τώρα η Άντρια Ράστη που το έσκασε την Κύπρο για να έρθει να κυνηγήσει το όνειρό της στην Ελλάδα. Πρέπει να ρισκάρεις, ειδικά άμα είσαι νέος και έχεις πάθος, να πιάνεις τη ζωή από τα μαλλιά και να βαλεύεις. Με την Κρυσταλλία μοιάζει μονάχα στην κούπ των μαλλιών, γιατί αν τη συγκρίνουμε στιλιστικά ενδιαφέρουν. Πάντως είναι κεντρική εμφάνισή σου, μαλλί κόκκινο. Ναι, πάντα έτσι ήμουνα. Πάντα από παιδάκι, δηλαδή άμα δεις παιδικές μου φωτογραφίες. Δεν αποκλείεται, πάντα έτσι. Η κεντρική τραγουδίστρια μιλάει για το μεγάλο της πάθος, το τατουάζ. Δεν έχει ένα, ούτε δύο, αλλά 15. Πάντα κάτι λέω μέσα από τα τατουάζ μου. Δηλαδή, αν κάποιος μπορούσε να τα διαβάσει, θα καταλάβαινε ποια είμαι εγώ. Άλλοι κάνουν γιόγκα, η Άντρια χτυπάει τατουάζ για εκτόνωση. Κάνω τατουάζ σε περιόδους που έχω πολύ ένταση. Σου συμβαίνει κάτι ψυχολογικά. Ναι. Και θέλω κάπως να εκτονωθώ. Είναι τρόπος εκτόνωσης. Μπορεί να έχει 15 τατουάζ, σε κανένα όμως από αυτά δεν θα δούμε το όνομα κάποιου πρώην της. Δεν κάνω ποτέ για σχέσεις μου. Αλλά μπορεί, γιατί είναι ονόματα και τέτοια δεν θα γράψω ποτέ, ακόμη και όρωτα της ζωής μου να είναι. Από εκεί και πέρα, έχω κάνει ένα τατουάζ το οποίο σημάδευε μια κατάσταση, έδειχνε μια κατάσταση. Αγγελική Ιλιάδη, ακούς, Κώστας έγραφες, λουλούδι κατέληξε.